Με πολύ χαρά, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Καλύτερα Δεν Γίνεται υποδεχόμαστε την υπερφωνάρα, τον κύριο Χρήστο Δάντη. Δεν υπάρχει Θεός, μάλλον πέθανε. Πώς θα χαιρετηθούμε, έτσι? Έτσι, έτσι, έτσι και μπορείς και έτσι και όπως θες εσύ. Καλώς ήρθες στη στάρα μου. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες στη στάρα μου. Πώς είστε? Χαίρομαι πάντα να σε βλέπω. Έχουμε ζήσει. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Εσύ και εγώ. Θέλω να σου μεταφέρω την αγάπη της αδερφής μου. Ναι. Τώρα μιλούσα και της έλεγα στον δρόμο και της έλεγα ότι θα έρθω και μου λέει πόσο την αγαπάω, πόσο τη συμπαθώ που είναι τόσο κυρία, δεν εκθέτει κανέναν και δεν ζορίζει κανέναν είναι, και μιλάει τόσο όμορφα. Είναι λες καλό αυτό πάντα, ε? Πάντα. Για μένα το ότι μιλάει, το ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν σωστά, έτσι, τα ελληνικά είναι άθλος, δεν το συζητάω. Είναι άθλος, καλά, ναι, αυτό είναι. Επίσης, εντάξει, εγώ σε ξέρω πολλά χρόνια ότι δεν ζορίζεις τον άλλον, και τη συνέντευξη που έκανες προηγουμένως στον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, μίλησε πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ, εκτός από το τραγούδι αυτό που του γράψε ο Λευτέρης ο Κιντάτος. Τι ωραίο κομμάτι. Ε? Εξαιρετικό. Τι ωραίο κομμάτι. Μεγαλώνει μια νέα γενιά συνθετών μαζί με τραγουδιστές. Σιγά σιγά, παιδιά, είναι σαν να μας λέτε κάντε την με ελαφρά επιδηματάκια. Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα, αλλά είναι ωραίο που βγαίνουν πολύ καλή. Χριστό, να σου πω, μιας και μας ξεκινάς από εκεί, μου δίνεις ωραία ευκαιρία, γιατί ήθελα τη γνώμη σου σε κάτι. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες τις... έκανες σε κάποιο live του στο μαγαζί, ο Κωνσταντίνος τραγούδησε το «Μη γυρίσεις», του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Mm-hmm. Και ο Γιώργος Μουκίδης είπε, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα να ακούω τον Αργυρό να τραγουδάει Κατσιμίχα, κλαίω από τα στεναχώρια μου, ας πούμε, δεν μπορώ, ας πούμε. Και δεν μπορώ να τον ακούω να τραγουδάει Μητροπάνο και δεν μπορώ το ένα και δεν μπορώ το άλλο. Ποια είναι η άποψή σου? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί εσύ είσαι ένας τραγουδιστής που όλα αυτά τα χρόνια της πορείας σου έχει τραγουδήσει τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Κανένας όμως δεν έχει βγει ποτέ να πει «Δεν δέχομαι ο Δάντης να τραγουδάει παραδοσιακά, ροκ, λαϊκά, ζεμπέκικα». Είναι σαν εσένα να στα επιτρέπουν όλα. Όχι, όχι. Το έχουν πει. Γιατί... Α, ναι? Βέβαια. Δεν έχει πει. Το έχουν πει αρκετοί ότι το παρακάνω. Κοίταξε τώρα, είμαστε σε μια περίοδο που μας στέλνουν όλα. Ειδικά το lockdown αυτό μας έκανε πάρα πολύ κακό και μας έχει κάνει όλους πιο επιθετικούς. Ναι. Ο Γιώργος, τον καταλαβαίνω τον Μουκίδη δηλαδή, το λέει από την πλευρά του γιατί γνωρίζει αυτές τις εκτελέσεις, τις γνήσιες. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος αναφέρεται σε μια μερίδα κόσμου πάρα πολύ μεγάλη, νέων ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τις εκτελέσεις αυτές. Δεν γνωρίζουν τα τραγούδια. Mm-hmm. Και εφόσον δεν γνωρίζουν τα τραγούδια, γιατί έχει καταρρεύσει η δισκογραφία και γιατί υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, κακός μεν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ραδιοφωνικό, που δεν παίζει τα τραγούδια αυτά τα παλιά, με ποιον άλλο τρόπο θα διαιωνιστεί η ελληνική μουσική, με ποιον άλλο τρόπο θα περάσει στον νέο κόσμο, να μάθουν τα καλά τραγούδια. Εξαιτίας του Κωνσταντίνου θα μάθουν και τους γνήσιους ερμηνευτές, mm-hmm. οι άνθρωποι αυτοί. Οπότε δεν το βρίσκω καθόλου κακό. Επίσης, επειδή πατάω και λίγο στην ερώτηση που το έκανες σε σχέση με το Ρέμο. Ναι, ότι, για τη φωνή του που θυμίζει. Ότι τον θυμίζει, ναι. Και πάρα πολύ όμορφα απάντησε ο Κωνσταντίνος ότι μακάρι να θυμίζω το Ρέμο, τιμή μου είναι. Βρίσκει, ο άνθρωπος αυτός έχει αρχίσει και... Ψάχνει τη φωνή του γιατί είναι νέος. Όλοι πατήσαμε κάπου. Όλοι θυμίζαμε κάποιον όταν ξεκινήσαμε. Εσύ πού πάτησες, ποιο θυμίζεις. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Σε τραγουδιστές που δεν ήταν Έλληνες. Α, μάλιστα. Okay. Πάτησες. Και εγώ όμως θυμίζα πάρα πολύ. Δηλαδή ακούω ηχογραφήσεις μου που ήμουν πιτσιρικάς, 23-24 ετών και θύμιζα τον Terence Trent D'Arby σε μια πιο ελληνική, επειδή άλλαζε η φόρμα της γλώσσας. Ανθρώπους που είχα μελετήσει. Άλλοτε τον Πριντς. Ανθρώπους που μελετούσα. Όταν επιχειρούσα να τραγουδήσω λαϊκά, θύμιζα πολύ το Γιώργο Νταλάρα, γιατί αυτόν είχα σαν αναφορά. Το έκανε συνειδητά ή απλά αυτό σου έβγαινε? Βγαίνει. Μέχρι να βρεις τη φωνή σου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές που ξεκίνησαν πατώντας κάπου και που θύμιζε. Είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Mm-hmm. Πολύ. Και νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος έχει αρχίσει και το ξεπερνάει. Αυτό μπαίνει σε μια άλλη φάση, αντρέβει ο λαιμός, όπως λέμε. Ναι, 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 και εμένα αλλάζει. Μου φάνηκε και πιο μεγαλωμένος, παιδιά, γενικά, δηλαδή, σαν να μεγάλωσε, ξέρεις, και στις απαντήσεις, γενικά. Ιραίο είναι, γιατί μπαίνει σε αυτή τη δουλειά απότομα, όταν κάνεις επιτυχία και
βιώνεις και την κακεντρέχεια, ας πούμε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ψυχοφθόρο, το ξέρεις καλά. Βέβαια. Και αυτό σε κάνει να οριμάζεις πολύ γρηγορότερα. Εσύ όταν έκανες την επιτυχία, γιατί και από πολύ μικρή ηλικία σε έχεις κάνει επιτυχία, ας πούμε, πώς το αντιμετώπισες, δηλαδή υπήρχαν στιγμές που ψωνίστηκες, για παράδειγμα. Καλά, εννοείται τώρα. Αυτό συμβαίνει. Όταν είσαι πάρα πολύ μικρός και σου ανοίγονται δρόμοι μπροστά σου, λες, καλά, ποιος είμαι. περνάω την ουρά στην τράπεζα, στη ΔΕΗ, σε αυτά. Λογικό είναι. Και ειδικότερα όταν είσαι σε νεαρή ηλικία. Αλλά αν έχεις καλές αναφορές, έτσι, εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους στη δουλειά αυτή όταν ξεκίνησα, ταπεινούς ανθρώπους. Θυμάμαι τη Λίτσα Διαμάντη που ήταν βουνό και ο τρόπος που συμπεριφερόταν σε όλους εμάς που ήμασταν νέοι άνθρωποι, ή η Δήμητρα Γαλάνη, ή η Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιάννης Πανός, ένας άνθρωπος που δεν τον έπαιρνες χαμπάρι, δηλαδή έλεγες, αν δεν ήξερες το πρόσωπό του, έλεγες αυτός είναι ο Γιάννης Πανός και συμπεριφέρεται σαν σχολιαρόπαιδο. Ας πούμε, ένα παιδί του σχολείου ντροπαλό. Ξέρεις, τώρα έχεις και την τύχη να μιλάς για ιερά τέρατα έτσι, του χώρου που τους έζησες. Τώρα οι νεότεροι καλλιτέχνες, τι αναφορές θα έχουν, ρε Χρήστο, σύμφωνα με αυτό που νιώθεις εσύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσύ τώρα μας λες, ας πούμε, για τον Σπανό, για τη Γαλάνη, για τη Τζανακλίδου. Ναι. Οι νέοι καλλιτέχνες, σε ποιους θα αναφέρουν? Κοίταξε, έχουν και αυτοί τα τέρατά τους, τα θηρία τους. Όπως. Ο Αντώνης, η Νατάσα, που αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος πριν, ο Νότης. Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους... Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πιο τυχερή η καινούργια γενιά και θα σου πω γιατί δεν πιστεύω. Αν θέλετε, παιδιά, παράλληλα να βλέπουμε και πλάνα από το βίντεο κλιπ, να βλέπουμε λίγο πλάνα από βίντεο κλιπ του Χρήστου, να έχουμε και λίγο εικόνα. Έχει τόσο ωραία τραγούδια ο Χρήστος. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί βιώνουν την εποχή της ραδιοφωνικής παινίας, αν μπορώ να το πω έτσι. Μαζί με τηλεκτική. Μαζί με τηλεκτική. Τι εννοώ. Υπήρχαν και τότε τραγούδια που απασχολούσαν αλλά και προβλημάτιζαν, αλλά δεν δόθηκε ευκαιρία και από ένα άλμπουμ π.χ. με σπουδαία τραγούδια μέσα όπως το Κατά Βάθος, ακούστηκε το Beautiful πιο πολύ. Που ήταν ένα πιο ευχάριστο τραγούδι. Τότε υπήρχαν και πιο ολοκληρωμένοι δίσκοι. Μπράβο, τώρα την ευκαιρία να επιλέξεις το τραγούδι. Αυτό. Τώρα όμως οι επιλογές που κάνεις δεν είναι για να απασχολήσουν. Γιατί εγώ δεν δέχομαι που λες ότι δεν το κάνω για να προκαλώ, γιατί όλοι μας κάνουμε κάτι για να προκαλέσουμε. Άλλο να απασχολήσεις. Για να απασχολήσεις. Για να απασχολήσεις το τραγούδι και άλλο να προκαλέσεις. Γιατί και πριν το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το προς το παρόν. Ήταν ένα ανάλαφρο τραγουδάκι. Ή το είμαι τόσο καλά. Και αυτά έκαναν την επιτυχιούλα τους. Τώρα. Το τραγούδι αυτό, στο τραγούδι αυτό, ή το Καριόλα σε μισό, ήταν ουσιαστικά το ότι έχει αλλάξει η εποχή και ο κόσμος θέλει το στίχο αφιλτράριστο πια. Και φαίνεται, γιατί στα charts του YouTube, δυστυχώς για αυτά μιλάμε πια, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας όπως τα albums, ή χρυσή δίσκη. Ναι, ή την IFPI που είχαμε, ας πούμε. Τα charts του YouTube είναι στα trends μέσα, από το 1 έως το 6, είναι τραγούδια με ύβρις. Okay. Παρ' όλα αυτά, δέχεσαι ότι... Κατάλαβες τι σου λέει, τραπ και τέτοια. Καταλαβαίνω, ναι. Δεν υπάρχει θεός, δέχεσαι ότι μπορεί να προσβάλλει μια συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Καθόλου. Γιατί είναι μια φράση που την έχουμε πει όλοι μας. Έχουμε πει όλοι μας, ρε γάμοντα, δεν υπάρχει θεός. Πού είναι? Είναι αυτό που συζητάγαμε και την άλλη φορά. Είναι ο αιώνιος προβληματισμός του ανθρώπου. Όταν, ας πούμε, βλέπεις να πεθαίνει ένα παιδί, όταν βλέπεις, ας πούμε, να γίνεται κάτι που σου φαίνεται πάρα πολύ άδικο, λες, πού είναι, καλά δεν υπάρχει Θεός, πώς θα αφήνει να γίνεται αυτό, σαν ερώτηση το θέτεις προς το σύμπαν. Άλλο η ερώτηση, άλλο. Είπα κάτι παραπάνω. Του λέω, τι βλάκας είσαι. Τι παραπάνω, ρε ηλίθεια. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που λέμε... Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι άλλο πράγμα. Αυτά είναι τραβηγμένα. Okay, είναι τραβηγμένα και ο καθένας μπορεί να απαντάει είναι και σε καλά κάνεις και απαντάς, αφού έτσι βέβαια θα απαντήσεις. Ότι σε εκφράζει. Αλλά... Αποθυμένα από την καριέρα σου έχεις, δηλαδή μετά από όλα αυτά τα χρόνια αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάτι που δεν το έκανες. Καλλιτεχνικά, μια συνεργασία που δεν έγινε ποτέ ενώ ήθελες πολύ. Δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με αυτό που είμαι. Μπα. Με αυτό που έχω κάνει στη δουλειά. Ρεπερτοριακά, λέμε τώρα, γενικά, ή καλλιτεχνικά. Γενικά. Συνέβησαν και κάποιες ατυχίες, δηλαδή. Αν ψάξεις αυτή τη στιγμή
στις πλατφόρμες που παίζουν μουσική, που ακούς μουσική, το Spotify, το, Deezer, το Tidal. Το best of μου δεν υπάρχει. Ήμουν λίγο άτυχος, δηλαδή δεν παίζει. Γιατί έχει κάνει μια χαζομάρα, μια τσαπατσουλιά τέλος πάντων. Η Sony, η διεθνή Sony, όχι η αντίστοιχη, η ελληνική που υπήρχε μέχρι το 2013, και έχουν εξαφανιστεί τα τραγούδια αυτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν θες να ακούσεις το παλιό μου παλτό στο Spotify, δεν υπάρχει. Μεταβίες υπάρχουν, ας πούμε, από τα καλύτερα μου τραγούδια μέσα, ένα τραγούδι ακόμα. Τη ζωή μου καίω, το εγώ και ο χρόνος. Πολλά έχω βρει δικά σου, γι' αυτό λοιπόν, μου κάνει εντύπωση. Δεν παίζουν, όχι στο YouTube, γιατί το YouTube είναι μια άλλη κατάσταση. Α, Spotify και πλατφόρμες λες εσύ. Ναι, για τις πλατφόρμες μιλάω. Όταν λες ότι δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτό που είσαι, τι θα ήθελες να είσαι και δεν είσαι. Κοίταξε, νομίζω ότι σπατάλησα πάρα πολύ χρόνο στο να ασχοληθώ με το να ανοίξω τα αυτιά κάποιων ανθρώπων και να ακούσουν κάτι διαφορετικό. Αυτό στην Ελλάδα δεν χρειάζεται. Γιατί ο Έλληνας είναι από τη φύση του ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει χαμπάρι πράγματα 50 χρόνια μετά. Το μετάνιωσες. Ναι. Μετάνιωσες που ακολούθησες αυτόν τον δρόμο. Έκανα κακό στον εαυτό μου αυτό. Δηλαδή θυσίασα τον εαυτό μου χάρη της μουσικής. Ναι, αλλά και αυτό δεν το αντιλαμβάνεται ο Έλληνας. Ο Έλληνας θεωρεί ροκ το ξυπόλυτο. Το ξυπόλυτο δεν είναι ροκ. Θεωρεί λαϊκό ότι έχει μπουζούκι. Θεωρεί pop ότι δεν έχει μπουζούκι. Αυτό το πράγμα είναι ένα μπλέξιμο που πρέπει, καλά θα κάνεις να υπακούσεις στους νόμους του και σε αυτό που τραβάει η ψυχούλα του, όποιο και να είναι αυτό, όσο λάθος και να είναι, και να μην το ανοίξεις τα μάτια. Ο Έλληνας δεν το αντέχει αυτό, δεν το σηκώνει. Άρα, αν ξεκίναγες τώρα, θα κάνεις άλλο διαδρομή. Είναι κατά της ανάπτυξης. Θα κάνεις άλλη διαδρομή, αν ξεκίναγες τώρα. Βεβαίως θα κάνω. Αλλά προσωπική ζωή θα έχεις την ίδια. Όχι, και αυτό ήταν ένα λάθος. Δηλαδή, το ότι εκτέθηκε τόσο πολύ η ζωή μου στα φώτα της δημοσιότητας ήταν λάθος. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Ναι, αυτό, αλλά γενικώς, εμένα είμαι πολύ υπέρ του έρωτα άνθρωπος και το ξέρεις. Απλά πάντα παρατηρούσα ότι εσύ, όποια γυναίκα ερωτευόσουν, ενθουσιαζόσουν τόσο πολύ που την παντρευόσουν κιόλας. Εγώ μιλάω για τη δημοσιοποίηση της προσωπικής μου. Κατάλαβα πολύ καλά. Προσωπική μου ζωή, καλώς έγινε, εφόσον έχω τρία παιδιά αυτή τη στιγμή, υπέροχα, τα καμαρώνω. Και να σου ζήσουν και να τα αγαπάω και πάρα να πολύ, γερά. Με αγαπάνε. Καλώς έγινε ό,τι έγινε. Αλλά ήθελες λιγότερη προβολή ναι, της ζωής. Ναι. Κατάλαβα. Οι εμφανίσεις συνεχίζονται στη Λιφάδα. Ξεκίνησαν εδώ και τρεις εβδομάδες στο Jack's Lounge. Ακόμα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έτσι. Γι' αυτό με βλέπετε και έτσι λίγο σφιγμένο, κρατημένο, γιατί δεν μπορούμε για να το απολαύσουμε όπως πρέπει. Δηλαδή, είδατε, βρεθήκαμε, χαιρετηθήκαμε ναι, με, το ξέρω. Τα χεράκια. Το ξέρω. Μας έχει κοπεί το φιλί, μας έχει κοπεί η αγκαλιά. Ναι. Και δεν μας αρέσει. Ο κόσμος ανταποκρίνεται όμως Ανταποκρίνεται όσο μπορεί. Όσο μπορεί. Όσο ναι. μπορεί. Σαφέστατα οι καταναλώσεις είναι πάρα πολύ λιγότερες. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα πολύ φθηνό χώρο έτσι, κατανάλωση. Αλλά είναι πάρα πολύ μετριασμένη η κατανάλωση αυτή και η προσέλευση. Γιατί θα μπορούσαμε να βάλουμε το διπλάσιο κόσμο. Αλλά δεν μπορεί να μπει η μοιραία. Γιατί πρέπει να κάθεται το ένα τραπέζι να είναι αραιά από το άλλο. Ναι, το ξέρω. Οπότε ακόμα το παλεύουμε, το προσπαθούμε. Πάμε καλά. Και όσο αντέχει ο κόσμος και όσο μπορεί να είναι κλεισμένος μέσα, γιατί από κάποια στιγμή και μετά είναι φυσιολογικό για μία ώρα που μένει στο πρόγραμμα να κλείνουν και οι πόρτες και να μένει έτσι ένα σημείο ανοιχτό μόνο να αερίζεται, όσο μπορούμε θα το κρατήσουμε. Ωραίο καλοκαίρι θα σου ευχηθούμε. Εγώ σας εύχομαι ωραίο καλοκαίρι. Εύχομαι να μην ξανακλειστούμε στα σπίτια. Και εμείς αυτό ευχόμαστε. Γιατί θα παραλύσουμε. Όχι, όχι. Και εμείς αυτό ευχόμαστε για το καλό όλων μας. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, να αγαπάς και να αγαπιέσαι και να γράφεις πάντα ωραία και να τραγουδάς ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι αγάπη σε όλους. Να είστε καλά, Χρήστο. Ερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά να σας πάμε βόλτα στην όμορφη Κύθνο. Θα ψάξω πόντο, πόντο,